Συγκεντρώθηκε υποκράτηση ο παρολίγων υποψήφιο για την Προεδρία τη Δημοκρατία, τον Ισπανό. Αστυνομική του όργανο χτύπησε και τραυμάτισε αστυνομικό έξω από τη Βουλή. Βουλή των αντιπροσώπων 10 η ώρα το πρωί. Ο παρολίγων υποψήφιο πρόεδρο, τον Ισπανό, προσπαθεί να εμψυχώσει και να συμπαρασταθεί με τον δικό του μοναδικό τρόπο στου συγκεντρωμένου υπαλλήλου του πλυντηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσία που πραγματοποιούν ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρία. Ο Τόνι Ισπανό μιλά στου συγκεντρωμένου και υπόσχεται λύση των προβλημάτων του. Η αστυνομική ανακοίνωση αναφέρει ότι ήθελε να εισέλθει στο εσωτερικό τη Βουλή. Όπω και να είχαν τα πράγματα, αστυνομικοί που τον πλησιάζουν προσπαθούν να τον απομακρύνουν. Απέναντι. Κανόματα στην Κύπρο, αλλά στην Κύπρο να πάντα. Μην με τραβάζει, νομίζω, σπασά, πείστε με, πείστε με, είμαι αθλητής και αθλητής είμαι. Βλέπεις αυτό, παιδιά, σαν αθλητής είμαι, με άλλος αθλητής. Σε με τραβάνε δίχως τα νόματα. Είμαι ο αγαπημένος πρόεδρος από τα παιδιά και ξέρω ότι στενοχωράω να σας λυπάμαι να την Κύπρο. Λυπάμαι γενικά. Ο Τόνι προσπαθεί να τους εξηγήσει τις ικανότητες που διαθέτει, αλλά εκείνη είναι αμετάπιστη. Είμαι αθλητής, τρέχω λίγο και τα βλέπω όλα ζαμπάδω μέσα. Πρέπει να τα φτιάξω, να σώσω όλα μέσα. Ο παρολίγων υποψήφιος πρόεδρος, θέλοντας να ηρεμήσει προφανώς τα πνεύματα, επιχειρεί να βγάλει από την θήκη του το ξύλινο μουσικό όργανο που έχει πάντα μαζί του και να παίξει μουσική. Σύμφωνα πάντα με την αστυνομική ανακοίνωση, το στιγμιότυπο που παρακολουθήσατε είναι η στιγμή που οι επικαθήκοντοι αστυνομικοί προσπάθησαν να απομακρύνουν τον αλλοδαπό από την είσοδο της Βουλής με αποτέλεσμα αυτός να αντιδράσει και να χτυπήσει έναν αστυνομικό με ξύλινο όργανο μουσικής που κρατούσε και να του προκαλέσει εκδορές στο πρόσωπο. Ο Τόνι Ισπανό, παρά την μεγάλη του προσπάθεια να παραμείνει ελεύθερος, τελικά συνελήφθη για αυτόφορο αδίκημα και τέθηκε υποκράτηση. Την υπόθεση αυτή διερευνά ο αστυνομικός σταθμός Πύλης ΠΑΦ. Είσαι ξελινάδα μου, τι πάλι τα ρούχα μου. Να μεταφερθούμε στη Λεμεσό. Ματεύσεων να τεθούν και θέματα εκτός του σχεδίου ΑΝΑΝ. Ελεύθερος μετά το χθεσινό ρεπορτάζ του ΣΥΓΜΑ, ο παρολίγων υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, Τόνι Ισπανό, είχε συλληφθεί διότι σύμφωνα με την αστυνομία χτύπησε όργανο της τάξης με το ξύλινο μουσικό όργανο του. Η προβολή της επίμαχης σκηνής από το ΣΥΓΜΑ αποκάλυψε την αλήθεια και ο αρχηγός αστυνομίας διέταξε αμέσως την απόλυσή του και την διερεύνηση της υπόθεσης. Από την πλευρά του, ο συμπαθής τον Ισπανό παραδίδει στους αστυνομικούς μαθήματα καλής συμπεριφοράς. Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Δημόπουλος. Αέρα ελευθερίας αναπνέει από χθες βράδυ ο συμπαθής σε όλους τον Ισπανό. Ο παρολίγων υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας βρέθηκε χθες έξω από την Βουλή για να συμπαρασταθεί με το δικό του τρόπο στους υπαλλήλους του πλυντηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας που πραγματοποιούσαν ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας. Εγώ πήγα εκεί να παίξω το μουσική μου, να ρωτήσω οι γυναίκες τι να δούμε, τα προβλήματα που είχαν, να βρούμε ένα σχέδιο, να μπορούμε να τα φτιάξουμε. Τη στιγμή όμως που ο συμπαθής Τόνι προσπάθησε να βγάλει από την θήκη του το ξύλινο μουσικό του όργανο, οι αστυνομικοί προσπάθησαν βία να του το αποσπάσουν και η συνέχεια καταγράφηκε από την τηλεοπτική κάμερα του ΣΥΓΜΑ. Οι αστυνομικοί, θεωρώντας πως ο Τόνι Ισπανό αντιδρά, τους επιτίθεται και τους χτυπά, τον συνέλαβαν. Ενδεικτική είναι η χθεσινή αστυνομική ανακοίνωση που μεταξύ άλλων ανέφερε. Οι επικαθήκοντοι αστυνομικοί προσπάθησαν να απομακρύνουν τον αλλοδαπό από την είσοδο της Βουλής με αποτέλεσμα αυτός να αντιδράσει και να χτυπήσει έναν αστυνομικό με ξύλινο όργανο μουσικής που κρατούσε και να του προκαλέσει εκδορές στο πρόσωπο. Η προβολή όμως από το ΣΥΓΜΑ της επίμαχης φάσης έφερε στο φως τα πραγματικά γεγονότα, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση του ιδίου του αρχηγού της αστυνομίας, Τάσου Παναγιώτου, ο οποίος διέταξε αμέσως την απελευθέρωση του Τόνι, που εν τω μεταξύ είχε κατηγορηθεί γραπτός για επίθεση και τραυματισμό αστυνομικού. Επίσης, μια νέα σημερινή ανακοίνωση της αστυνομίας αποκαθιστά την αλήθεια, αναφέροντας. Μετά τη μετάδοση χθεσινοβραδινού σχετικού ρεπορτάζ από τηλεοπτικό σταθμό, φαίνεται εκ πρώτης όψεως να μην προκύπτουν στοιχεία για απόδειξη του αδικήματος της επίθεσης